Ξεκινάμε. Γιώργο, πόσα χρόνια είσαι στο θέατρο? Με 13 χρόνια στο θέατρο. Από το 2001, όπου και αποφύτησα από την Δραματική Σχολή του Κρατικού Βορείου Ελλάδος. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, τι ήταν αυτό που έχεις κερδίσει μέσα από το θέατρο? Φίλους, για να μην πάμε στα επαγγελματικά. Δύναμη και το μεγαλύτερο μάθημα για μένα που είναι η υπομονή, που ακόμα δεν το περνάω, δεν το έχω πάρει το πτυχίο. Αλλά και πολύ ωραίες στιγμές θεατρικές, σε ωραία θέατρα, περιοδίες. Μέχρι στιγμής δηλαδή, μιλάω λες και θα σταματήσω το θέατρο από εδώ και πέρα. Αλλά είναι μέχρι στιγμής πολύ ωραία, δύσκολα. Τα 13 αυτά χρονάκια, πολύ. Ειδικά μια 7 ετία ανάμεσα, 5 ετία ήταν λίγο δύσκολη. Αλλά εντάξει. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο? Δεν είχα δουλειά. Ενώ τώρα? Έχω. Για πες μας για τη δουλειά που είσαι φέτος. Για το Λίλιο. Για το Λίλιο. Το Λίλιο είναι μια μεγάλη παράσταση, με πολύ συνέστημα και ψυχή, που βγήκε βασικά από τον ίδιο τον Θωμά Δημοσκόπουλο, από την επιλογή του έργου μέχρι την περαίωσή της, ας πούμε. Αλλά είναι μια παράσταση που όλοι οι συνάδελφοι συνδεδεμένοι με το ίδιο, ας πούμε, με το ίδιο νήμα, την πάμε πολύ ωραία και το βλέπουμε αυτό. Αυτός ο χαρακτήρας, ο Λίλιουμ, είναι λίγο περίεργος. Όπως τον βλέπει κανένας. Εσύ πώς τον βλέπεις και τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει σε αυτόν? Πέρασα πολύ δύσκολα μέχρι να τον συμπαθήσω. Γιατί πρέπει να, με έναν τρόπο να τον δικαιολογείς μέσα στον ήρωα για το, και τον κακό να πες, ας πούμε, για να μην τον σχολιάζεις. Άνθρωπο, έναν άνθρωπο βλέπω, δηλαδή ένα ανθρωπάκι, αλλά δεν το λέω υποτιμητικά, ενώ είναι μια μικρή ψυχούλα, σαν παιδί. Αυτό είναι ο Λίλιουμ. Σε βρήκες κάποια στοιχεία κοινά? Εννοείται. Απλά έπρεπε να τα αποποιηθώ. Θέλω να πω, είναι πολύ εύκολο να ταυτιστείς και να παίζεις και στη ζωή σου μετά ότι είμαι αυτός. Ή και να ανεβαίνεις πάνω και να παίζεις τον εαυτό σου με τη ζόρια τραβάει. Αναγκαστικά κομμάτια του δικού μου αυτό θα του δώσω του Λίλιουμ. Πώς θα αναστηθεί, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω έναν τελείως άλλο. Εκτός από το θέατρο, τι άλλο σε γεμίζει? Να ακούω μουσική μόνος μου. Δεν θέλω, δεν είμαι από αυτούς με τα παρέες και περνάμε υπέροχα. Κάθομαι σπίτι και ακούω μουσική. Μ' αρέσει να τακτοποιώ πολύ το σπίτι και να το καθαρίζω συνέχεια και να ασχολούμαι με τα φυτά μου. Είμαι τέτοιος σπιτογάτος. Και είσαι και μοναχικός τύπος, θα έλεγες? Δεν με λες και το η ψυχή της παρέας. Παρ' όλα αυτά όμως φέτος μπαίνεις σε μια παρέα, σε αυτή την παρέα του Πόρτα. Αυτό είναι μια συνθήκη που τη ζητάς στις δουλειές ή σε επιλέγεις με άλλα κριτήρια? Έχει περάσει η εποχή πια που δούλευαν τα θέατρα με τον πρωταγωνιστή ή ένα πρωταγωνιστικό ζευγάρι και όλοι οι άλλοι απλά πλαισιώνανε το πρακτικό κομμάτι. Και το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι ότι μόνο έτσι και εγώ μπορώ να λειτουργήσω, δηλαδή μέσα σε ένα σύστημα και πριν το Πόρτα και στη γύρα που ήμουνα και στην γύρα που θα κάνω στο μέλλον, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ναι, σαν ρωτήσω, πέρσι πήρες το βραβείο Horn. Καταρχήν, τι σήμαινε αυτό για σένα, σε αυτά τα χρόνια που είσαι στο χώρο, και αν άλλαξε κάτι ουσιαστικά? Κοίταξε, μετά από αυτό. Ουσιαστικά αυτό που άλλαξε πολύ είναι ότι ξεχρέζω την εφορία με το βραβείο Horn. Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Εμένα μου ήρθε σαν έκπληξη, γιατί δεν ήμουν πρωτοεμφανιζόμενος, δηλαδή ήταν λίγο αστείο. Από εκεί και πέρα το δέχτηκα με μεγάλη τιμή και χαίρομαι που το πήρα για το Μυστέρο Μπούφο. Ένας βασικός, ας πούμε, έτσι, μια βασική χαρά που έχω. Είναι γιατί το κομμάτι που είχα στον Μπούφο είχε να κάνει με την γέννηση του ηθοποιού. Οπότε το είδα λίγο έτσι, λίγο πιο... Αλλά δεν άλλαξε κάτι. Θέλω να πω, με ρωτάς αν οι δουλειές τρέχουν πιο πολύ. Να σου πω ότι έμεινα άνεργος 7 μήνες μετά το χρόνο, δεν θα το πιστέψεις. Δεν σου φέρει και πολύ γούρι, δηλαδή? Όχι, έμεινα άνεργος. Όλο το καλό. Από τον Ιούνιο ξαναδούλεψα στο Λίλιο. Οπότε τώρα τα επόμενα βήματα. Θέλω να πάρω το Κουν και ένα Όσκαρ. Τα επόμενα βήματα είναι. Δεν υπάρχουν. Αυτό που μου συμβαίνει τώρα που παίζω το Λίλιο
και κάνω πρόβες σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, για μένα είναι ήδη το βραβείο μου. Γιατί θα έρθει κόσμος στη μία, θα έρθει κόσμος στην άλλη και λέει αποκλείεται να μπορείς να το κάνεις και το ένα και το άλλο. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Μακάρι, οπότε ο στόχος είναι να μην υπάρχει παγωμάρα στα πράγματα μέσα μου για καιρό, ξέρω εγώ. Να μπορώ να παίζω διαφορετικά πράγματα. Στην πόλη με απογοητεύει, με θλίβει λίγο το γεγονός ότι ξέρω ότι είναι ένα τσακ για να γίνει πανέμορφη. Γιατί θα ήθελα να ζω σε μια πανέμορφη πόλη. Θέλει ένα τσακ. Ένα τσακ. Μου δίνει δύναμη το γεγονός ότι βρίσκω και άλλους συνδεδεμένους με αυτό. Γιατί την αγαπάω, εγώ την αγαπάω πάρα πολύ την Αθήνα πιο, και έχω ζήσει σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, αλλά την Αθήνα την αγαπάω πολύ, θα ήθελα να είναι λίγο πιο όμορφη. Εντάξει. Τώρα, μέσα μου με απογοητεύει η ανυπομονησία μου και μου δίνει δύναμη λίγο η υπομονή μου. Ταυτόχρονα. Καταφέρνεις και τα εξορροπείς. Όχι πάντα, μια κερδίζει το ένα, μια κερδίζει το άλλο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.